Εργαζόμενοι, σωματεία, πολίτες της Καρδίτσας, Ευρωπαϊκός Σύλλογος Καρδίτσας και όλα τα σωματεία που είστε εδώ και σας ευχαριστούμε για να συμπαρασταθείτε στο δίκαιο αγώνα που δίνουμε εδώ και μια εβδομάδα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας αλλά και της επαρχίας Φαρσάλων. Και βέβαια αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα γιατί θέλουμε το αυτονόητο, τη ζωή μας πίσω. Θέλουμε την επαρχία Καρδίτσας, τα χωριά της Καρδίτσας, η πόλη της Καρδίτσας, τα χωριά των Φαρσάλων, τα χωριά της Θεσσαλίας να είναι ζωντανά. Να έχουν κόσμο, να έχουν αγρότες, να έχουν κτηνοτρόφους, να έχουν μελισσοκόμους. Γιατί μαζί με εμάς θα είναι και τα μαγαζιά εδώ της πόλης με δουλειά. Οι εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά. Και όλοι μαζί θα ζήσουμε αρμονικά. Δυστυχώς μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, όπου μας πνίξανε, όπου ακόμα υπάρχουν συνάδελφοί μας, συμπολίτες, που μένουν σε νοικιασμένα σπίτια χωρίς να παίρνουν επιδότηση ενοικίου. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάρει ακόμα τα 6.600 και συνάμα καλείται να πληρώσει 25% συμμετοχή στα φάρμακα. Υπάρχει κόσμος, αγρότες που έχουμε χάσει τον αγροτικό εξοπλισμό και τα χωράφια είναι μπαζωμένα και δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα ζώα τους και τα μαντριά τους. Οι μελισσοκόμοι έχουν χάσει τα μελίσια και αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι άνεργοι. Δίνουμε λοιπόν έναν αγώνα τίμιο όχι μόνο για μας, για όλη τη Θεσσαλία, να παραμείνουμε ζωντανοί και για όλη την Ελλάδα βέβαια με τα αιτήματα που έχουμε και αφορούν το κόστος παραγωγής. Και διεκδικούμε κι εμείς, όπως έχουν οι εφοπλιστές, αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό που όλοι οι αγρότες έχουν εκτός από την Ελλάδα. Άρα πρέπει να μας το δώσουν. Διεκδικούμε φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Διεκδικούμε να μην ισχύσει η νέα ΚΑΠ, η οποία είναι η ταφόπλακα της αγροτιάς και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αφάνεια όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος αντί να μας στηρίζει, έχει γίνει ένας προεισπρακτικός μηχανισμός. Αυτά τα αιτήματα βγήκαμε έξω για να διεκδικήσουμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Μας συκοφάντησαν, μας κλειδώρησαν, μας κορόιδεψαν, χρησιμοποίησαν βία, χρησιμοποίησαν δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν έναν συνάδελφό μας εδώ στην Ε65. Δεν μας πτωούν. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εμάς εκτός του δρόμου του αγώνα. Και πλέον φτάσαμε σε αυτό το καλό σημείο. Πιστεύουμε όλοι ότι με τον αγώνα θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε τη ζωή μας πίσω και θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και από εσάς, από όλο το λαό της Καρδίτσας, να μας δείξει τη συμπαράστασή του, όπως σήμερα και κάθε μέρα, 4 η ώρα που ανεβαίνουμε επάνω στην Ε65 με τα πόδια. Σας θέλουμε και εσάς δίπλα μας, όσοι μπορείτε. Για να δείξουμε και αυτή την ενότητα που θα έχει όλος ο λαός της Καρδίτσας και των Φαρσάλων. Γιατί μαζί πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και βέβαια σας προσκαλούμε από τώρα και για το Σάββατο 12 η ώρα στην Αγρότικα, στη Βόρεια Πίνη, όπου εκεί θα πραγματοποιήσουμε ένα μεγαλειώδες συναντητήριο με την Πανελλαδική Επιτροπή των Βλόγων, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε και θέλουμε τη συμπαράστασή σας.